Ευχαριστώ για την πρόσκληση των φίλων του Βικέντιο και όλους εσάς. Εγώ δεν θα πω πολλά. Ζούμε σε μια εποχή που η δυστοπία φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα σε πολλούς τομείς. Το θέμα της υγείας που αναφέρθηκε πριν είναι σημαντικό. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάζομαι πως σε μια εποχή πανδημίας, που από τόση έχει γίνει τόση, καταφέρουμε να κλείνουμε νοσοκομεία, να διώχνουμε και υγειονομικούς και να μην τους πληρώνουμε, χωρίς λόγο ουσιαστικά, και να μην κουνιάται φύλλο. Αυτό με εντυπωσιάζει και με απογοητεύει. Αυτό που θέλω να πω εγώ δεν αφορά βέβαια αυτά τα θέματα, αφορά κυρίως αυτό το παραλιακό μέτωπο. Η Καλαμαριά είναι ένας μοναδικός χώρος, είναι η μύτη αυτή η μικρή Χερσόνησος που βγαίνει μέσα στη θάλασσα, η οποία έχει το προνόμιο να είναι πολύ ωραία και να αποτελεί και τον αναπνευστικό άξονα, αναπνευστικό πνεύμονα της Καλαμαριάς και όχι μόνο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Είναι ένας χώρος που πρέπει να παραμείνει πράσινος. Όλα αυτά τα χρόνια γίνονται προσπάθειες ή μάλλον περισσότερο από προσπάθειες γίνονται, αποφεύγονται προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να διασωθεί ο χώρος. Γίνεται το αντίθετο δηλαδή. Και σιγά σιγά, κομματάκι-κομματάκι, χάνουμε κομμάτια. Η προηγούμενη ομιλήτρια αναφέρθηκε στην Παναγία πως από νοσοκομείο μπορεί να γίνει ξενοδοχείο. Η Μαρίνα από απλός χώρος αναψυχής προγραμματίζεται και με την ανοχή του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι ολόκληρου βέβαια προφανώς, αλλά της πλειοψηφίας του δυστυχώς, να χτιστεί έστω και μικρό μέρος της. Απαράδεκτο. Η Μαρίνα το ίδιο. Η Μαρίνα, η ΠΛΑΣ, τη διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ, αυτή η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που ιδρύθηκε για να ξεπουληθούν τα ακίνητα, για να χρεώσουμε ντεμέκα ένα χρέος που δεν έχουμε, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η εταιρεία αυτή δεν μπορεί να διαχειρίζεται την ΠΛΑΣ, γιατί η ΠΛΑΣ είναι η περιοχή της επίσημα κηρυγμένο με βασιλικό διάταγμα του 1978 ως τουριστικό ακίνητο. Και τουριστικό ακίνητο, τα τουριστικά ακίνητα εξαιρούνται από τη διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ. Ο Δήμος, παρόλο που έχουμε πληροφορήσει τον Δήμαρχο, ποτέ δεν το διεκδίκησε αυτό. Θα το διεκδικήσει. Κακώς λοιπόν η ΠΛΑΣ τώρα θέλουμε να την νοικιάσει, λέει ο Δήμαρχος, από ποιους, από αυτούς στους οποίους δεν ανήκει. Το Κόδρα. Στο Κόδρα παραδίπλα τώρα. Το Κόδρα είναι μια περιοχή στην οποία σχεδιάζεται ένα ειδικό χωρικό σχέδιο. Για όσους δεν ξέρουν, μπορεί να νομίζουν ότι είναι ένα ειδικό σχέδιο που γίνεται για το Κόδρα. Δεν είναι έτσι. Τα ειδικά χωρικά σχέδια είναι μια κατηγορία πολεοδομικών σχεδίων που σκοπός τους είναι να διαλύσουν το υπάρχον, το ισχύον γενικό πολεοδομικό σχέδιο προς διευκόλυνση επενδύσεων γενικά. Έτσι γίνεται στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα κάτω που έχει εκείνο το μεγάλο, το περίφημο παραθεριστικό κέντρο, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Στο ελληνικό το ίδιο θέλουν να κάνουν κτλ. Είναι ένα εργαλείο δηλαδή νομικό με το οποίο παρακάπτονται οι ισχύοντες κανόνες και περιορισμοί που μπαίνουν στο γενικό πολεοδομικό, που υπάρχουν στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ή και οι δασικοί περιορισμοί ή όποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν σε μια περιοχή. Αυτοί εξαφανίζονται, γιατί στην περιοχή όπου θα γίνει το ειδικό χωρικό σχέδιο δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός και θα ψηφιστεί το ειδικό χωρικό σχέδιο με νομοθετικό διάταγμα το οποίο έχει μεγαλύτερη ισχύ από την απόφαση του Υπουργού με την οποία έγινε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ένα ειδικό χωρικό σχέδιο
είναι η καταστροφή του Κόδρα. Και είναι γιατί. Γιατί προβλέπει κατά τεμαχισμό του δρόμους, πλατείες, οικοδομικά τετράγωνα, διαφορετική διαχείριση των επιμέρους τμήματων του, όπου διάφορες περίεργες χρήσεις επιτρέπονται, ακόμα και ηλεκτρικά βενζινάδικα. Προβλέπει δύο τεράστια πάρκινγκ τη στιγμή που υπάρχει απόφαση 288 του Συμβουλίου της Επικρατείας που απαγορεύει το πάρκινγκ και μάλιστα ανάγκασε το Δήμο Καλαμαριάς να ξυλώσει ένα πάρκινγκ το οποίο είχε στήσει με 300.000 ευρώ που πήρε από τα Ολυμπιακά έργα το 2003. Και παρότι υπάρχει αυτή η απόφαση, σχεδιάζουν να κάνουν τώρα δύο μεγάλα πάρκινγκ εκεί μέσα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι παράνομο και δεν θα γίνει, και είναι παράνομο για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Το Κόδρα είναι, το μισό είναι αρχαιολογικός χώρος, επίσημα κηρυγμένος. Είναι επίσης ολόκληρο ιστορικός τόπος. Έχει δασικές συστάδες, ρέματα και είναι και γυαλός, γιατί το Κόδρα φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Παραλιακός δρόμος, παλιά τον λέγανε τουριστικό, όταν πρωτόγινε, είναι μέσα στο στρατόπεδο. Κατά συνέπεια, επειδή έχει αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον τελευταίο πολεοδομικό νόμο, αυτή η περιοχή πρέπει να είναι κηρυγμένη περιοχή ειδικής νομικής προστασίας, ενσωματωμένη, προσέξτε αυτό, στο ισχύον γενικό πελοδομικό σχέδιο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση δηλαδή να εντάξει το Κόδρα στο ισχύον γενικό σχέδιο ως περιοχή ειδικής νομικής προστασίας. Όχι να καταργήσει το γενικό πελοδομικό και να κάνει ειδικό για να το διαλύσει. Παρακάτω έχουμε την οδό Σοφούλη το θέμα, όπου εκεί την ξεχάσαμε και αφήνουμε, τελειώνουμε. Ναι, να μην συνεχίσω, άλλοι θα τα πούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Ναι. Να πω ένα τελευταίο, στις 5 Φεβρουαρίου κάνει ο Σύλλογός μας μία παρουσίαση στην Προποντίδα με συγκεκριμένη πρόταση τι πρέπει να γίνει για να γίνει όλος αυτός ο χώρος ενιαίος χώρος πρασίνου. Ευχαριστώ.